Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Το τραγούδι κυκλοφόρησε όταν ήμουν χειρουργημένος. Όχι, συγγνώμη, τα γυρίσματα τα έκανα όταν ήμουν χειρουργημένος εγώ. Α! Ναι. 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 Άρα λοιπόν αυτά τα πλάνα που βλέπουμε είναι την ώρα της... Ήμουν χειρουργημένος, ναι. Ήμουν τρεις εβδομάδες χειρουργημένος. Κάναμε cut, ξάπλωνα, γιατί δεν άντεχα. Γιατί τους έλεγα, έχει πριστεί η τομή μου. Έχει πριστεί η τομή μου. Και μου λέγανε λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Και δηλαδή με ερχόντουσαν, με παίρναν απλά για τη λήψη. Και ξανακαθόμουν στο τέλος. Ήταν κρύβεται πίσω από μια εικόνα, έτσι, που εκεί φαίνεστε χαρούμενοι. Ναι. Η Έλενα, το κορίτσι, φαίνεται χαμογελάει. Ναι. Μόνο αυτή ξέρει τι μέσα της πόνο τραβάει. Η Έλενα έπαθε ναυτία, να το πούμε και αυτό το. Έπαθε ναυτία, γιατί το γυρίσαμε σε ένα σκάφος και καημένη έπαθε και ναυτία εκεί. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να πω μπράβο και στην Έλενα. Σπαθή. Ωραίο πράγμα. Ξυγημένη, ωραία. Ντόμπρα. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντική. Ναι. Πολύ. Η ιστορία αυτή σας έφερε πιο κοντά, πιστεύεις? Τρομερά. Τρομερά. Εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά ποιοι είναι δίπλα σου. Εγώ ξεχώρισα ανθρώπους. Ανθρώπους που φύγανε. Φύγανε. Όχι που φύγανε, συγγνώμη, δεν είναι σωστή αυτή η λέξη. Όχι που φύγανε. Δεν στάθηκαν. Που τους περίμενα να ήταν εκεί. Και δεν ήταν. Αλλά είναι κακό το να περιμένεις και τον άλλον να είναι εκεί. Και είδα άλλους που δεν περίμενα ότι θα ήταν εκεί και ήτανε. Καλά, να ξέρεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η ζωή σου δημιουργεί φοβερές εκπλήξεις. Ναι. Να ξέρεις ότι πραγματικά υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις άσχημες που εμφανίστηκαν άνθρωποι να βοηθήσουν, που λες, ρε φίλε, εσύ. Ναι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Τι δουλειά έχεις εσύ, ναι, εδώ, δηλαδή. Αυτό. Ξέρεις που το λες ότι τον έβλεπες μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα. Το πολύ. Αυτός ο άνθρωπος που απλά μου χαμογελούσε, έρχεται και δίνει ό,τι έχει και δεν έχει για την πάρτι σου. Ναι. Και τους άλλους που νόμιζες ότι θα ήταν κοντά σου, εξαφανίστηκαν. Πραγματικά. Συγκλονιστικό. Εγώ είχα άνθρωπο κιόλας που τον έβλεπα. Τίποτα. Γνωστός μου, να σου το πω έτσι. Γνωστός μου. Ο άνθρωπος μου στέλνει κάθε εβδομάδα. Μη σου πω κάθε τρεις μέρες. Πώς είσαι, τι κάνεις, χρειάζεσαι κάτι. Πώς είσαι, τι κάνεις, καλά είσαι. Και μόνο αυτό μου έφτανε. Μάλιστα. Και άλλοι που ήμασταν, έτσι να το πω, περίοδο... Χάθηκαν. Χάθηκανε. Να είναι καλά. Όλοι να είναι καλά. Καλά. Όλοι. Να είναι εγώ καλά. Όλους τους αγαπάω. Να είναι καλά. Απλά πια εγώ βάζω τους ανθρώπους, ας πούμε, σε θέσεις. Σε θέσεις. Στο μυαλό μου. Έχω έναν άλλον φίλο που τους βάζει σε μια σκάλα. Σκάλα, ωραίο. Ναι, και τους ανεβάζει, τους κατεβάζει αναλόγως. Μου λέει ότι είναι, ας πούμε, ωραίο. 20 σκαλοπάτια και εσύ είσαι στο πάνω-πάνω στο 20, άλλοι είναι κάτω-κάτω. Αυτό και... είναι που ανέβηκε στα μάτια μου. Αυτό είναι που ανέβηκε στα μάτια μου. Είναι η σκάλα του φίλου μου, του Γιώργου. Okay. Μάλιστα. Υπάρχει μια άλλη φράση δική μου που τη λέω πολλές φορές. Συγχώρα τους. Συγχώρα τους. Τόσο ξέραν, τόσο μπορούσαν, τόσο ήθελαν. Και πολλές φορές κάνοντας και εμείς τα λάθη τα δικά μας και την αυτοκριτική, έτσι. Σίγουρα. Μπορεί και εμείς να έχουμε κάνει λάθη σε κάποιους που εκείνη την περίοδο που το κάναμε δεν το καταλαβαίναμε. Σίγουρα. Ας μας συγχωρέσουν. Σίγουρα. Και το εννοώ αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Μόνο πραγματικά. Έτσι μπορεί να προχωρήσει παρακάτω με μια πιο καθαρή καρδιά και από εκεί πέρα χωρίς ούτε κακίες, ούτε αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε, αυτό μπορούσανε, αυτό κάναμε.